Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κατάταξη ανδρών και γυναικών στην ελληνική αστυνομία και η εισαγωγή τους στις σχολές αξιωματικών και αστιφυλάκων μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων που θα διεξαχθούν φέτος. Σύμφωνα με το δικαιολογητικά.gr, ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή αστιφυλάκων καθορίζεται σε 730 και εκείνων που θα εισαχθούν στη σχολή αξιωματικών σε 70 άτομα. Δικαίωμα συμμετοχή στο διαγωνισμό για κατάταξη στην ελληνική αστυνομία ω δόκιμοι υπαστυνόμοι ή, ή δόκιμοι αστιφύλακε έχουν άνδρε και γυναίκε Έλληνε πολίτε ή ομογενεί από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι ομογενεί που κατατάσσονται στην ελληνική αστυνομία αποκτούν αυτοδίκαια την ελληνική ηθαγένεια από την κατάταξή του. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιε πρέπει να έχουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα προσόντα να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2020, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 1η Γενάρη του 1995 και μεταγενέστερα να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστωμένη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των σχολών του στρατού ξηράς, να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να έχουν ανάστημα για άνδρες και γυναίκες τουλάχιστον ένα και 70 μέτρα χωρίς υποδήματα, να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματο καθώς και άλλων να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Επίσης, να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση.